Το θέμα μας είναι, σύμφωνα με τον τίτλο του πάνελ, είναι να προστατέψουμε τις συλλογικές συμβάσεις, να διασφαλίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα εντός της συνολικής θεματικής του συνεδρίου, που είναι πώς να οργανώσουμε τη Συμμαχία ενάντια στη λιτότητα και τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Η φράση «Συμμαχία ενάντια στη λιτότητα» είναι μια φράση που χρησιμοποιεί τη λιτότητα ως ενδεικτική, ως μια λέξη που συνοψίζει τη συμμαχία ενάντια στην ολοκληρωτική επικράτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου του καπιταλισμού στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, με την κάψη όλων των οργανωμένων αντιστάσεων από τα κοινωνικά κινήματα και τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η επιδίωξη όλων των ηγεμονικών δυνάμεων στην Ευρώπη και τον κόσμο, των ηγεμονικών δυνάμεων τόσο σε επίπεδο οικονομίας, δηλαδή του χρηματιστικού κεφαλαίου και των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και το χρηματιστικό και πολυεθνικό κεφάλαιο δεν έχουν σχέση σε εξωτερικότητας, έχουν αδιάλειπτους δεσμούς. Και λοιπόν είναι μια συμμαχία όλων των ηγεμονικών δυνάμεων σε επίπεδο πολιτικής, στη σφαίρα της πολιτικής. Όλες οι συντηρητικές δυνάμεις και οι φιλελεύθερες δυνάμεις έχουν συνασπιστεί γύρω από αυτό το ηγεμονικό σχέδιο, που δεν είναι άλλο, όπως είπα, παρά η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου του καπιταλισμού στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η επικράτηση αυτού του μοντέλου σημαίνει ότι όλες οι κατακτήσεις, οι εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις των ευρωπαϊκών λαών από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80 απειλούνται θανάσιμα. Αυτές οι κατακτήσεις συνοψίζονται κάτω από την φράση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο», το οποίο είναι πολύ της μόδας και το οποίο, όσο και αν εμείς το εστερνιζόμαστε, θα πρέπει να είμαστε και κριτικοί απέναντί του, διότι χρησιμοποιείται από τον κυρίαρχο λόγο, ο οποίος τίνει να μεταλλάξει αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσα από ένα νέο περιεχόμενο. Με την ευνοϊκή ευρωπαϊκή πράξη το 1986 και τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1991, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο καπιταλισμού ενσωματώνεται στο σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην αρχή με κάποια αντίβαρα όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Η ευελιξία της αγοράς εργασίας γίνεται ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του νεοφιλελεύθερου σχεδίου, που λέει ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εμποδίζουν να δώσει με επιτυχία τη μάχη της ανταγωνιστικότητας στις ανοιχτές αγορές του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Να θυμίσω σε όλες και όλους που στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δίναμε τη μάχη για μια άλλη Ευρώπη στα πλαίσια του αντι-Μάστριχτ κινήματος, ότι από τότε είχαμε αντιληφθεί ότι χωρίς να αμφισβητήσουμε τη λογική των πλήρως ανοιχτών αγορών προς το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του επιθετικού εξαγωγικού μοντέλου ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συνδικάτα, τα κινήματα και οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις θα δίνουμε συνεχώς μάχες οπισθοφυλακής και θα πηγαίνουμε από ήττα σε ήττα σε έναν ολοένα και πιο δυσμενή συσχετισμό δύναμης. Θυμίζω ότι η δασμολογική και μη δασμολογική προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις τρίτες χώρες από τότε είχε ήδη πέσει σε ιστορικά χαμηλά, χαμηλότερα από αυτά του τέλους του 19ου αιώνα και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και με συμφωνίες όπως η TTIP σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών σε έναν δρόμο που δεν έχει τέλος. Η σημερινή παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού, αντί να βάλει φρένο, έδωσε περαιτέρω όθηση στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο και οι δυνάμεις που το στηρίζουν έχουν κάνει την κρίση ευκαιρία για την πλήρη επικράτησή τους στο έδαφος της ανεργίας αλλά και των απορριθμίσεων της αγοράς εργασίας, που πριν την κρίση, τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, είχαν αποδυναμώσει ήδη τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Η ευελιξία της αγοράς εργασίας πάλι επιστρέφει στο προσκήνιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με ακόμα μεγαλύτερη δεσμευτικότητα, εφόσον έχουν τα προηγηθεί τα μνημόνια στις χώρες που υπέκυψαν στην κρίση χρέους και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Ευρώ μαζί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κανένας και καμία χώρα δεν γλιτώνει. Μπορεί η προώθηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας να ενδύεται στο λόγο των επίσημων οργάνων και των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προβιά εντός εισαγωγικών της ευελιξίας με ασφάλεια, της αναζωογόνησης του κοινωνικού διαλόγου, όπως λέει έπειε πρόσφατα και ο κύριος Γιούνκερ, της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας με ένταξη των φτωχών στην αγορά εργασίας σε χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης κλπ. Αλλά πίσω από την προβιά βρίσκονται αυτά που συνέβησαν με τους νόμους Hartz στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και συμβαίνουν πρόσφατα σε χώρες όπως η Ιταλία με την κατάργηση του άρθρου 18 του Κώδικα Εργαζομένων ή στη Γαλλία με την προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης, τη σημερινή προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να διευκολύνει τις απολύσεις και τη διαπραγμάτευση σε επίπεδο επιχείρησης παραχωρήσεων σε σχέση με τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Στην Ελλάδα, η προώθηση της ευελιξίας έγινε με βίαιο τρόπο, όχι αργά, από το 2010 και ύστερα, κατ' επιταγή των δύο μνημονίων. Και εδώ να πω ότι η Ελλάδα πριν τα μνημόνια είχε από το πιο ισχυρά ρυθμισμένο σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη μαζί με την Πορτογαλία και την Ισπανία, και παρά το γεγονός ότι η λεγόμενη παράνομη ευελιξία, δηλαδή οι άτυπες μορφές εργασίας και η μαύρη εργασία, είχαν διωγγωθεί καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90, συνεπικουρούμενη και από τις μεταναστευτικές ροές της δεκαετίας του 90. Η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων αποτέλεσε βασικό πυλώνα του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας στη λογική της εσωτερικής υποτίμησης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας μέσω της δραστικής μείωσης του εργασιακού κόστους. Οι επιπτώσεις των δύο μνημονίων στην Ελλάδα και στις εργασιακές σχέσεις θα παρουσιαστούν από μένα συνοπτικά. Σε θεσμικό επίπεδο, έχουμε την εκθεμελίωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη δραστική μείωση της προστασίας των μισθωτών από τις απολύσεις και τη διευκόλυνση των ελαστικών μορφών εργασίας. Από πού προήλθε και πώς επετεύχθη η εκθεμελίωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων? Με την κατάργηση της λογικής διαπραγμάτευσης του κατώτου του μισθού και την εισαγωγή χαμηλότερου κατώτου του μισθού για τους νέους, το κράτος μείωσε τον κατώτο μισθό κατά 22% και όρισε 10% χαμηλότερα τον νέο κατώτο μισθό για τους νέους. Έχουμε την κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας. Έχουμε την αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κλαδικό επίπεδο με κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την υπερίσχυση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση, δηλαδή σε περίπτωση που τα δύο ήδη ρυθμίζουν τα ίδια αντικείμενα. Έχουμε αναστολή της διαδικασίας επέκτασης της ισχύως των κλαδικών συμβάσεων και κατάργηση της μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων στη διαιτησία και άλλες πολλές ρυθμίσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ανέτρεψαν, όπως σας είπα, πλήρως το σύστημα καθορισμού των μισθών, εκθεμελιώνοντας το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και οθώντας τα πράγματα σε ατομική διαπραγμάτευση του μισθού, όπως επιδίωκαν και συνεχίζουν να επιδιώκουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις με πλήρη εξαφάνιση των συνδικάτων. Δίνω ένα παράδειγμα. Το 2008 είχαμε συνδικαλιστική πυκνότητα 24%. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουμε 5-10%. Άλλο παράδειγμα, 2008, 65% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων καλύπτονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σήμερα υπολογίζεται 10-15%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των δύο πρώτων μνημονίων και ελπίζουμε να μπορέσει η σημερινή κυβέρνηση μέσα από διαπραγματεύσεις να βάλει τα θεμέλια για την αντιστροφή αυτής της καθοδικής πορείας. Όλα αυτά ήταν αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο πρακτικό για την εξαετία 2010-2015 είναι συνοπτικά τα εξής.
μείωση μέσου ονομαστικού μισθού κατά 26,1%, μείωση μέσου πραγματικού μισθού 28,1%, διότι είχαμε παρά αυτές τις αλλαγές, είχαμε αύξηση του πληθωρισμού στο σύνολο της εξαετίας κατά 2% περίπου, δεδομένου ότι αυξήθηκε ο ΦΠΑ, αυξήθηκαν οι έμεσοι φόροι καταναλωτικοί, οπότε οδηγηθήκαμε σε αύξηση των τιμών και οι τελευταίες υποχωρήσεις των τιμών με τον απλοπληθωρισμό δεν έχουν ανατρέψει τη συνολική αύξηση, τη σωρευτική αύξηση των τιμών στην εξαετία. Μείωση του μονοδιαίου κόστους εργασίας κατά 17,7%, περαιτέρω αύξηση των απολύσεων και άνοδο της ανεργίας. Και το κρισιμότερο όλων, τροφοδότηση του ανελαίου του ηφαισιακού μηχανισμού που παρήγαγε περισσότερη ανεργία, περισσότερες απορριθμίσεις, περισσότερη φτώχεια, περισσότερη μείωση εισοδημάτων και περισσότερες ανισότητες. Όλα αυτά οδήγησαν από την άλλη σε πολύ μικρή αύξηση, μείωση των τιμών τα τελευταία μόλις 2 χρόνια, πολύ μικρή αύξηση των εξαγωγών και κυρίως αύξηση του μέσου ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους για τις επιχειρήσεις που διατηρήθηκαν μετά από τις καταστροφές 400 περίπου χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, γιατί είναι εισαγωγική αυτή η ομιλία και δεν θέλω να μπω σε παραδείγματα, είναι ότι παρόμοιες αλλαγές έγιναν σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, αλλά και βλέπω ότι και οι σημερινές αλλαγές στη Γαλλία πηγαίνουν προς τις ίδιες περίπου κατευθύνσεις, δεδομένου ότι η αποδιάρθρωση των κλαδικών ενδιάμεσων, δηλαδή του ενδιάμεσου επίπεδου συλλογικής διαπραγμάτευσης και η μείωση της προστασίας των εργαζόμενων από τις απολύσεις είναι ένας κοινός παρονομαστής σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά τα λέω για να πω ότι να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό συμπέρασμα, διότι αυτά, εδώ δεν έχουμε έρθει απλώς για μια ενημέρωση, αλλά όπως είπε και ο συντονιστής αυτού του πάνελ, έχουμε έρθει για να οργανώσουμε μέσα από την κοινή ανταλλαγή απόψεων τις αντιστάσεις μας απέναντι σε αυτά τα οποία προαλήφονται χωρίς εμάς και άρα να συγκροτήσουμε αυτό που λέμε συμμαχία ενάντια στην κλειτότητα, άρα συμμαχία ενάντια στην ολοκληρωτική επικράτηση του νέου φιλελεύθερου μοντέλου καπιταλισμού στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να δουλέψουμε πάνω για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό σώμα εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρθηκε από την Γκάμπι Τσίμερ στην πρώτη μέρα, δηλαδή όχι χτες, αλλά προχθές το βράδυ, στο διάλογο που αναπτύχθηκε μετά την ομιλία του Γιάννη Τραγασάκη. Χρειάζεται λοιπόν να δουλέψουμε εντατικά για το κοινό σώμα εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι αυτά τα εργασιακά δικαιώματα, ποια είναι τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς κυρίως αυτά που γίνονται στα χαρτιά και γράφονται στα χαρτιά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη. Χρειάζεται πολλή σκέψη γιατί θα πρέπει να συνδυαστεί αυτή η μάχη για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, το κοινό σώμα, θα πρέπει να συνδυαστεί με πλήρη αμφισβήτηση του νεοφιλελεύθερου προτύπου ανάπτυξης της Ευρώπης. Δηλαδή πρέπει να αμφισβητηθεί, κατά τη γνώμη μου, πολύ και πολύ σοβαρά το πρότυπο που στηρίζεται πάνω στο άνοιγμα, στο περαιτέρω άνοιγμα των εξωτερικών αγορών και η προώθηση του εξαγωγικού μοντέλου για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό της κοινής αγοράς. Πρέπει να σκεφτούμε και να βάλουμε στο προσκήνιο αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε στην ομιλία του χτες το βράδυ. Το πρότυπο είναι, ή μάλλον ο στόχος είναι, να γίνουμε παραγωγικότεροι, όχι ανταγωνιστικότεροι. Ήταν φράση κλειδί, διότι τα εργασιακά δικαιώματα, πρέπει να θυμίσουμε σε όλες και όλους, και τα κοινωνικά δικαιώματα, πήγαν παρέα με τη μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα συνολικής ρύθμισης του συνολικού μοντέλου ανάπτυξης που καθιστά τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα συμβατά ή μη συμβατά μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο η λειτουργία των οικονομιών σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην περίοδο του φιλελεύθερου καπιταλισμού η αύξηση της παραγωγικότητας καταβαραρθρώθηκε και αυτό σε αντίστοιξη με αυτό που ανέφερα πριν για τις δεκαετίες του 50, του 60 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, την κρίση της δεκαετίας του 70.
Καμία και προπαντός πρέπει να καταλάβουμε το εξής, και με αυτό θα κλείσω, ότι καμία προοδευτική πολιτική δύναμη στη Βόρεια, την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρεί τη δική της χώρα διασφαλισμένη. Ότι οι απορριθμίσεις των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων αφορούν τον Νότο και την περιφέρεια της Ευρώπης. Είναι λάθος να θεωρείτε ότι αυτά που γίνονται στην Νότια και Περιφερειακή Ευρώπη δεν αφορούν το Βορρά, διότι εκεί είναι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες και άρα μπορεί να διασωθούν τα εργασιακά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος. Η καμπάνα σημαίνει ήδη τις τελευταίες δεκαετίες για τους περισσότερους και θα σημάνει αυτή η καμπάνα σύντομα για όλους. Άρα κλείνω την ομιλία μου λέγοντας ότι χρειάζεται συμμαχία ενάντια στη λιτότητα, συμμαχία ενάντια στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, συμμαχία για μια άλλη Ευρώπη. Όλα αυτά είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένα και έτσι πρέπει να τα προωθούμε. Αν δεν θέλουμε, όπως είπα, να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακών πηγαίνοντας από ήττα σε ήττα μέχρι ότου αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης. Ο συσχετισμός δύναμης αλλάζει όταν εμείς μπορούμε να θέτουμε ταυτόχρονα αυτόν τον αγώνα στα τρία διαφορετικά επίπεδα, ανατροπή της λιτότητας στα δημόσια οικονομικά, ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού στα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους, συμμαχία για μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη που μπορεί να προστατεύσει, δεν είναι υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης και της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης των αγορών, ούτε προωθεί το εξαγωγικό μοντέλο για κάθε χώρα στο εσωτερικό της. Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι οι εξαγωγές μιας χώρας, οι εισαγωγές μιας άλλης. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη μια ζούγκλα, ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ πολύ εύστοχα. Ναι λοιπόν σε ένα νέο πρόταγμα, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη, όχι στη μάχη των οπισθοφυλακών, ναι στην υποράσπιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα εργασιακά δικαιώματα και στα κοινωνικά δικαιώματα υπέρ του κοινωνικού κράτους για μια άλλη Ευρώπη.